14 Αυγούστου 1974, με το συνθηματικό «Η Αϊσέ μπορεί να πάει διακοπές» η Άγκυρα, οδηγώντας τη θελημένα τις συνομιλίες της Γενέβης σε κατάρρευση, θέτει σε εφαρμογή τα φρικτά σχέδιά της και ολοκληρώνει το ανοσιούργημα σε βάρος της Κύπρου και του λαού της. Προηγήθηκε το προδοτικό πραξικόπημα και η πρώτη φάση της βάρβαρης εισβολής με την κατάληψη της Κερίνιας και την συνένωση με τον τουρκοκυπριακό θύλακα της Λευκωσίας. Παρά την ηρωική αντίσταση ορισμένων μονάδων της Εθνικής Φρουράς και των παλικαριών της Ελδίκ, ο αγώνας είναι άνισος και οι ατήλες από τις 14 μέχρι τις 16 Αυγούστου, εκμεταλλευόμενοι τη συντριπτική υπεροπλία τους, σκορπάνε τον θάνατο και τον όλεθρο στο πέρασμά τους. Μέσα σε διάστημα μόλις 3 ημερών, παραβιάζοντας κάθε κανόνα του διεθνούς δικαίου, καταλαμβάνει την αμόχωστο τα κεφαλοχώρια της Μεσαωρίας, την Χερσόνησο της Καρπασίας, την περιοχή της Μόρφου, θέτοντας υπό την κατοχή της συνολικά το 37% του εδάφους του νησιού. Και άλλες χιλιάδες Ελληνοκύπροι παίρνουν το δρόμο του ξεριζωμού και περίπου 20.000 παρέμειναν εγκλωβισμένοι στις εστίες τους, τις οποίες τους επόμενους μήνες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν υπό τον φόβο των απειλών και της τρομοκρατίας των εισβολέων. Εκατοντάδες χάνονται στα πεδία της μάχης, αγνοούνται και άμαχοι δολοφονούνται. 48 χρόνια μετά, οι πρόσφυγες του 1974 είδαν τα παιδιά τους να μεγαλώνουν, να φέρνουν στον κόσμο τα δικά τους παιδιά, μεταλαμπαδεύοντας σε αυτά τον πόθο της επιστροφής. Να ξέρεις, θα γυρίσουμε πιστοί στην άνοιξή σου. Σφάλιξε, κλείσε, δίπλωσε, παράπονο στα χείλη.